Ποιο είναι τελικά ο δημιουργό του Bitcoin, ο λεγόμενο Satoshi Nakamoto. Το ντοκιμαντέρ του HBO έβγαλε τον Peter Todd, έναν developer, ο οποίο ήταν 24 χρονών όταν πρωτοβγήκε το Bitcoin ή και νεότερο. Ο δημιουργό του Bitcoin είναι ο Adam Back. Σε αυτό το βίντεο θα σου δώσω όλε τι πληροφορίε γιατί, σύμφωνα με την δική μου έρευνα και άποψη. Και αν θε λοιπόν να το ακούσει αυτό και να λύσει αυτό το μυστήριο, δώσε ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι, να δεν κάνει ακόμα. Και πάμε λοιπόν να δούμε α, γιατί ο Adam Back ουσιαστικά έχει τι περισσότερε Πιθανότητε να είναι ο Σατό Συνακαμώτο να είναι αυτό πίσω από το Bitcoin. Τώρα, φυσικά και οι δύο έχουν αρνηθεί ότι είναι δημιουργή του Bitcoin, δηλαδή ο υποτιθέμενο Σατό Σινακαμότο. Τώρα, όσοι είδαν το ντοκιμαντέρ του HBO δεν πίστηκαν ότι είναι ο Peter Todd. Η πλάκα είναι ότι ο περισσότερο κόσμο και ειδικά ο μέσο άνθρωπο, ο οποίο δεν έχει ερευνήσει πολύ την όλη κατάσταση, δεν είναι τόσο εξοικειωμένο με το Bitcoin και τα κρυπτονομίσματα, με το σκοπό γιατί βγήκε το Bitcoin και πολλά άλλα skills το οποίο χρειάζεται κάποιε φορέ, δεν μπορεί εύκολα να κρίνει και να να ξέρει τι να πιστέψει, αν είναι ο ένα ή ο άλλο. Και σε αυτό το βίντεο, επίση, θα σα πω αν είναι σημαντικό να ξέρουμε ή όχι για το τι είναι και ποιο είναι ο λεγόμενο Ατό Σινακαμότου, δηλαδή ο δημιουργό του Bitcoin. Α τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα με τη σειρά. Ο Todd Peter ήταν 24 χρονών το 2009. Τώρα είναι 39 χρονών. Αν δούμε λοιπόν το σκεπτικό κάποιου για να φτιάξει το Bitcoin, προτού να είναι κάποιο developer από θέμα ικανότητα να μπορεί να αναπτύξει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να έχει κάποια άλλα κίνητρα και κάποια εμπειρία στην αγορά και να έχει πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κίνητρο από πίσω και συνήθω αυτό έχει να κάνει με κάποιο εσωτερικό πλήγμα, βλέποντα μια κατάσταση στον κόσμο. Και λίγοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που επηρεάζονται έτσι και κάνουν κάτι για την ανθρωπότητα, γιατί έτσι έχει εξελιχθεί μέχρι στιγμή. Από λίγου μοναδικού ανθρώπου που είδαν κάτι, δεν του άρεσε και ήθελαν να βελτιώσουν τι καταστάσει και έτσι λοιπόν δημιούργησαν διάφορα πράγματα και έχουμε αυτή την εξέλιξη σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί ουσιαστικά όλε οι ανακαλύψει έχουν δημιουργηθεί από ατομικέ προσπάθειε σε αυτό το πλανήτη. Τώρα, ο Adam back είναι ένα developer και στα αλήθεια, πληροφορίε σε σχέση με το α, γιατί ο Adam Back είναι ο σαπρό στην Ακαμόντο. Θα μπορούσε να βρει το βίντεο του Coin Bureau, ο οποίο έχει κάνει εδώ και μερικά χρόνια. Και οι πληροφορίε που δίνει ο Coin Bureau σε αυτό το βίντεο είναι πολύ πιο πιστικέ, πολύ καλύτερε και με καλύτερη ανάλυση, δηλαδή με γεγονότα τα οποία κάνουν νόημα, καλύτερα από το ντοκιμαντέρ του HBO, το οποίο δεν ήταν τελικά και τόσο καλό. Κατάφερε να κερδίσει την προσοχή ειδικά τη κοινότητα του Bitcoin και των κρυπτονομισμάτων, γιατί όλοι θέλουν να δούμε ποιο πιστεύουν αυτοί ότι είναι τελικά ο Σατόσι Νακαμότο και δεν έπεσε λοιπόν. Τώρα, τον Άνταμ Μπακ αρκετοί τον έχουν αποκαλέσει ω τον Σατόσι Νακαμότο και ο ίδιο έχει αρνηθεί. Πριν από λίγε μέρε είχαμε ένα σεμινάριο για το Bitcoin, ένα convention στο, στο Άμστερνταν και συμμετείχε και ο Άνταμ Μπακ. Και αν κάποιο ερευνήσει και μελετήσει τη συμμετοχή του στο Bitcoin και την τοποθέτησή του κτλ., θα καταλάβετε αρκετά ότι ταιριάζει στην ταυτότητα αυτού του ανθρώπου. Τώρα, μέχρι στιγμή δεν υπάρχει κάποια ή κάποια επιβεβαίωση 100% ότι αυτό είναι ο Άνταμ Back. Okay. Είναι δική μου πεποίθηση σύμφωνα με την έρευνα και πληροφορίε λοιπόν που έχουμε μέχρι στιγμή. Και αυτό που με έκανε πολύ εντύπωση εμένα τώρα απλώ μετά από χρόνια, γιατί και εγώ το έχω ψάξει εδώ και χρόνια, αν και δεν έχω μιλήσει πολύ στο κανάλι, γιατί δεν θεωρούσα ότι έχει και πολύ νόημα. Σε αυτό το βίντεο, όταν τον ρωτάνε για τον ντοκιμαντέρ του HBO, σε αυτή τη συνέντευξη, η οποία ήταν ακριβώ την επόμενη μέρα, αν θυμάμαι καλά, μετά το ντοκιμαντέρ του HBO. Και πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει ο ίδιο σε σχέση με αυτό πρώτα. So I know our panel already had a quick introduction, so we don't have a ton of time. I want to jump right in, but before we go straight into the topic, Adam, we, it's too topical. We just have to very quickly get a comment from you on the HBO documentary that aired this morning about who is Satoshi. Do you have anything to say about it? Any, any thoughts on it? Uh, well, haven't finished watching it. I started <laughs> watching a bit of it, and. Uh... I think it covers a lot more than just, you know, speculation about who Satoshi is, which is good for a general audience to kind of bring more people into bitcoin and you know maybe there'll be more big people at conferences like this next year as a result. And yeah, I mean I think we will basically never know who Satoshi is because there don't seem to be any electronic evidence after people looking for 15 years. And of course, you know, if you if you take sort of speculation, you can speculate you know the pros and cons of any one of dozens and dozens of early contributors or electronic cash interested people from like pre bitcoin so i don't think there's anything conclusive there and you know the people they identified obviously denied strongly that Τώρα, αν δείτε εδώ πέρα, έχει πολύ ενδιαφέρον η έκφραση του προσώπου του, τα μάτια του και πολλά πράγματα τα οποία, αν κάποιο είναι λίγο εξοικειωμένο με την ψυχολογία και με την ανάλυση, θα δείτε ότι αυτό ο άνθρωπο, κάθε φορά που αναφέρεται στο bitcoin και όχι, δεν είναι η πρώτη φορά, έχει ξεκάθαρα κάτι το οποίο κρατάει πίσω. Πρώτον. Και δεύτερον, άμα δείτε το σκοπό του bitcoin και ο σκοπό του σατό του να καμώ να ξαφανιστεί και να μην είναι στα φώτα τη δημοσιότητα, είναι πολύ ξεκάθαρο εκτό κι αν έχει πεθάνει. Δηλαδή, αν είναι κάποιο άλλο και έχει πεθάνει μέχρι στιγμή και τα κίνητρα ουσιαστικά πίσω από την εξαφάνισή του είναι στο να μην υπάρχει ο ίδιο σαν πρόσωπο από πίσω και να μην φαίνεται ότι αυτό τώρα θα ελέγξει το bitcoin και θα κάνει αυτό και θα. δηλαδή να μην υπάρχει κάποιο leader στο bitcoin. Σκέψω τώρα ότι αυτή η δημιουργία, αυτή η εφεύρεση είναι από τι πιο ανθρωπιστικέ που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Ίσως όμω ο άνθρωπο να μην το καταλάβει αυτό μέχρι στιγμή, αλλά σε βάθο χρόνου θα το καταλάβει. Και γιατί είναι από τι πιο ανθρωπιστικέ. Γιατί αυτό ο άνθρωπο έφτιαξε κάτι τόσο τεράστιο, απλό, πανέξυπνο, αλλά δεν δεν ήθελε να δώσει credit στον αυτό του. Ήθελε να, να, είναι κάτι για τον κόσμο και να μπορεί ο καθένα να συμμετέχει και να, να, έχει αυτό το σύστημα. Τώρα κάποιο θα μου πει: Οκ, okay, γιατί κάτσε τότε και ένα εκατομμύριο bitcoin. Ουσιαστικά ήταν από του πρώτου, ο έκανε και mine εξόριξε, γιατί όταν πρώτο ξεκίνησε το bitcoin σαν πρωτόκολλο, δεν είχαν γίνει pre-mine bitcoins και ίσω να είναι και άλλα τα κίνητρα, αλλά τουλάχιστον μέχρι στιγμή μπορούμε να δούμε και αυτή την άποψη. Γιατί κάποιε φορέ όταν τα πράγματα αλλάζουν, βλέπει από άλλη γωνία και καταλαβαίνει κάτι διαφορετικό, αλλά τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε μέχρι στιγμή. Και σκέψω λοιπόν ότι επίση, αν αυτό ο άνθρωπο εμφανιζόταν ή ήταν εδώ και χρόνια, το πιο πιθανό είναι να είχε μπει φυλακή, να τον είχε σκοτώσει καμιά CIA ή κάποιο άλλο, γιατί συνήθω αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στου ανθρώπου που δημιουργούν κάτι τόσο μεγάλο και μοναδικό, γιατί αυτό ουσιαστικά απειλεί άμεσα την υπάρχουσα κατάσταση και ειδικά τα συστήματα τα οποία θέλουν να παραμείνουν τα ίδια και δεν θέλουν να αλλάξουν. Οπότε υπάρχει πόλεμο συμφερόντων και δεν αφήνουν κάτι τέτοιο τόσο εύκολα και απλά να αναπτυχθεί. Και όσον αφορά την ταυτότητα του Satoshi Nakamoto ή τέλο πάντων του δημιουργού του Bitcoin, είναι καλύτερα να μείνει κρυμμένη για το Bitcoin και για την κοινότητα του Bitcoin παρά να αποκαλυφθεί. Γιατί, για να μην υπάρχει κάποιο στόχο και να γίνει ένα ολόκληρο πανικό και ο κόσμο να νομίζει ότι τώρα εξαρτάται από αυτόν το μέλλον του Bitcoin κτλ. Γιατί, ακόμα και να εμφανιστεί αυτό ο άνθρωπο, δεν μπορεί να ελέγξει το Bitcoin. Δεν μπορεί να ελέγξει το πρωτόκολλο του Bitcoin. Το πρωτόκολλο του Bitcoin ελέγχεται συγκεκριμένα με την δύναμη των miners αυτών που κάνουν εξόρυξη. Αυτοί έχουν την δύναμη για να αλλάξουν κάτι πάνω στο πρωτόκολλο του Bitcoin και πρέπει αυτοί που έχουν παραπάνω από το 51% του mining power να αποφασίσουν να αλλάξουν κάτι πάνω στο πρωτόχολο του Bitcoin. Και κανένα δεν έχει παραπάνω από το 51%, γιατί είναι μοιρασμένη αυτή η δύναμη παγκοσμίω. Βέβαια, οι μεγαλύτερε εταιρείε των mining έχουν τεράστιο κομμάτι αυτού, αλλά δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή κάποια απειλή και δεν υπάρχει κάποια ατζέντα γιατί δεν συμφέρει ούτε αυτού να κάνουν κάτι, γιατί θα γυρίσει boomerang και στου ίδιου. Οπότε είναι αρκετά καλά στημένο το σύστημα του Bitcoin, έτσι ώστε να συνεχίζει και να παραμένει με αυτή την ιδεολογία που έχει ξεκινήσει και τρέχει μέχρι στιγμή. Οπότε είναι να παραμείνει έτσι. Και αυτό που μου άρεσε πολύ από τον Adam Backing, είναι εκεί που λέει ότι όλοι είμαστε σατώσει. Αυτό φαίνεται ότι προσπαθεί να κάνει να βάλει τον κόσμο να έχει αυτή τη σκέψη ότι είμαστε όλοι μέρο αυτού και να μην πάει σε κάποιο άτομο συγκεκριμένα. Και πιστεύω ότι αυτό θα ήταν καλύτερα να γίνει και δεν χρειάζεται να αποκαλυφθεί για το ποιο είναι ο σατώσει να καμότο. Και η πλάκα είναι ότι ακόμα και αν γίνει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω να το πιστέψει ο κόσμο. Είναι όπω λένε μερικοί και για τον Χριστό, ότι αν εμφανιστεί ένα μεγάλο ποσοστό θα τον αμφισβητήσει γιατί δεν ξέρει να Το πιστέψει ποιο είναι και ποιο δεν είναι. Τώρα δεν θέλω να παραλύσω το Χριστό με το Satoshi Nakamoto, αλλά θέλω να καταλάβετε το σκεπτικό. Okay, ότι ο κόσμο και πάλι δεν θα μπορεί να αναγνωρίσει κάποιον. Τέλο πάντων, ζούμε σε ένα τέτοιο πλανήτη όπου η ικανότητα τη κριτική σκέψη και τη αξιολόγηση των πληροφοριών δυστυχώ δεν είναι και τόσο καλή στου ανθρώπου. Και αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Και αυτό, εντάξει, αυτό τώρα υπάρχουν διάφοροι αλλόγοι. Οπότε, όσον αφορά λοιπόν το Satoshi και όλο αυτό, πιστεύω ότι θα πρέπει να το καθίσουμε πολύ απλό. Το Bitcoin έχει εδρωθεί έτσι όπω είναι έχει μπει στο μυαλό των ανθρώπων, η ιδέα είναι πολύ ξεκάθαρη, δεν υπάρχει κάποιο τίμα από πίσω να το ελέγξει, να, τα αλλάξει στρατηγικέ για το πώ θα είναι στο μέλλον κτλ. Είναι πολύ απλό, περιγράφεται στο white paper. Αν σου είναι δύσκολο να το καταλάβει από εκεί, γιατί έχει κάποιε τεχνικέ ορολογίε όπου είναι δύσκολο και εμένα στην αρχή πριν από χρόνια πήρε κάποιο χρόνο μέχρι να αποσαφηνήσω όλε αυτέ τι ορολογίε γιατί δεν είμαι developer. Καταλαβαίνω αρκετά καλά την τεχνολογία, αλλά δεν είμαι developer, δεν ήμουνα. Έχω μάθει βέβαια αρκετά πράγματα. Και αν έχει δυσκολία λοιπόν, μπορεί να διαβάσει το βιβλίο μου γιατί εκεί το περιγράφω πολύ απλά το bitcoin και όπως ένας φίλος που α, έχει διαβάσει το βιβλίο πρόσφατα λέει εδώ ότι ήταν πολύ εύκολο διάβαστο και καλογραμμένο για τον μέσο άνθρωπο να μπορεί να το μελετήσει και να καταλάβει πραγματικά bitcoin και τα κρυπτονομίσματα. Και όχι μόνο. Όπω και τι επενδύσει, τα κρυπτονομίσματα, ρίσκα που υπάρχουν κτλ. Α το κρατήσουμε έτσι λοιπόν. Το μέλλον του Bitcoin είναι τεράστιο. Είναι το νούμερο ένα περιουσιακό στοιχείο στο πλανήτη. Το ασφαλέστερο και αυτό που αναμένεται να έχει τη μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο μεγάλο περιουσιακό στοιχείο. Όπω για παράδειγμα SP500, real estate, χρυσό κτλ. Α μην το συγκρίνουμε απαραίτητα με κάποια μετοχή χρηματιστήριο γιατί αν ξεκινήσει η επόμενη Tesla ή το επόμενο Amazon αύριο, προφανώ και θα έχει κανένα εκατομμύριο τη 100% απόδοση, αλλά δεν μπορεί να βρει εύκολα κάτι τέτοιο. Αλλά συγκρίνεται το Bitcoin με τα υπόλοιπα μεγάλα assets που έχουμε στην αγορά, όπω SP500, γενικώ τι μετοχέ των μεγάλων εταιρείων, χρυσό, real estate κτλ. Οπότε Bitcoin είναι η καλύτερη επιλογή. Γενικώ, μελετήστε, κατανοήστε το Bitcoin, μείνετε συντονισμένοι στο cryptonea.gr γιατί ενημερώνουμε και για τι πιο σημαντικέ εξελίξει στα κρυπτονομίσματα. Δείτε τα μαθήματα που έχουμε στο Andrea Academy, αν θέλετε να ετοιμαστείτε για αυτό το μοναδικό και ανεπανάληπτο bull run που θα έχουμε σε αυτό το κύκλο 2024-2025 και πιθανόν να πάει και λίγο στο 26. Θα δούμε. Αυτά λοιπόν είναι το σημερινό βίντεο. Like, εγγραφή στο κανάλι και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλές πολλές επιτυχίες.